Δυσαρέσκεια επικρατεί σε δημότες, καθώς και ενώπη αυτήν την προσπάθειά τους για ανακύκλωση, καθώς εδώ και δύο μήνες η Ανατολική Κρήτη έχει μείνει χωρίς ανακύκλωση, με τα ανακυκλώσιμα υλικά να καταλήγουν σοχητά. Ναι, να με στεναχωρεί, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτή είναι η ουσία. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να κάνουν αυτό που πρέπει. Την ίδια ώρα το περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος είναι τεράστιο, με τους δημάρχους να τονίζουν την ανάγκη άμεσης επαναλειτουργίας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στη βιομηχανική περιοχή, το οποίο παραμένει κλειστό από τα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου. Είναι ένα σοβαρό θέμα, όχι απλώς ένα θέμα, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μέχρι το 2030 ένα ποσοστό το 60% των απορριμμάτων πρέπει να ανακυκλώνεται και να μην πηγαίνει για ταφή, τουλάχιστον το 60%. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι μεταφέρουμε τα ανακυκλώσιμα στον χώρο υγειονομικής ταφής, είναι ότι χάνεται η αξιοπιστία απέναντι στο δημότη. Αυτή την αξιοπιστία δεν πρέπει να χάσουμε. Λάθος είναι αυτό που έκλεισε το εργοστάσιο. Λάθος. Βεβαίως την κάνουμε την ανακύκλωση, τώρα αυτή από εκεί και πέρα ξάτω. Να τους πω. Σε λίγες μέρες δρομολογείται λύση η δέσμευση που έλαβε από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ο πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ, Μανώλης Κοκοσάλης. Μιλήσαμε με τον κύριο Αζίου, υπεύθυνο της εταιρείας. Θα κατέβει να ενημερώσει την τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια και δήμους, σε ποια πρόταση θα οδηγηθούμε προκειμένου να ξαναεπαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Έχει αναδειχθεί ανάδοχος? Ανάδοχος όχι, είναι δύο προτάσεις που έχουν κατατεθεί από ό,τι μας ενημέρωσαν. Σε απόγνωση βρίσκονται και οι εργαζόμενοι του εργοστασίου ανακύκλωσης, αναμένοντας τις όποιες εξελίξεις. Έχουν επιβδίσει, είναι ήδη δύο μήνες χωρίς εισόδημα. Όμοιροι σε μια διαδικασία με ευθύνη της κυβέρνησης, της τοπικής διοίκησης και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για το πότε θα ξανανοίξει το εργοστάσιο και υπό ποιες συνθήκες. Σε ό,τι αφορά στον εξυγχρονισμό του εργοστασίου ανακύκλωσης, ο πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ δήλωσε. Είχε αναλάβει, όπως γνωρίζετε, ο ΕΣΔΑΚ την υποχρέωση, αυτό είχε αναλάβει ο ΕΣΔΑΚ, να εξυγχρονίσει το εργοστάσιο και να γίνει μια μελέτη εξυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού, το οποίο γίνεται και μέχρι σε 6 μήνες από τώρα θα έχει παραδοθεί η μελέτη.